Περιστατικό 1. Περιστατικό 2. Είναι στη διάθεσή σας να τα δείτε. Κρατώντας φωτογραφίες στα χέρια από κακοποιημένα δέσποτα ζώα, η πρόεδρος του Φιλοζωικού Ομίλου Καλαμάτας προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο σχετικά με το ζήτημα των αδέσποτων, αλλά και να ενημερώσει τους πολίτες για το έργο του ομίλου. Όπως είπε, οι εθελοντές βρίσκονται κάθε μέρα στον δρόμο για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα χωρίς να ζητούν ανταλλάγματα. Ο Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας αποτελείται από εθελοντές. Εμείς όλοι εδώ είμαστε εθελοντές. Δεν είμαστε επιχειρηματίες, δεν είμαστε δικηγόροι, δεν είμαστε δημοσιογράφοι, δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε κάποιο συμφέρον από τα ζώα. Στόχος είναι τα αδέσποτα που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα αρχικά να θεραπευτούν και στη συνέχεια ο Φιλοζωικός Όμιλος να τους βρει ένα μόνιμο σπίτι. Το έργο του ομίλου, όπως είπε η πρόεδρος, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί και γι' αυτό στηρίζεται από Έλληνες αλλά και ξένους. Έχουμε υποστηρικτές, έχουμε μέλη και πολλούς από αυτούς είναι εδώ από την Ελλάδα. Πιστεύετε εσείς ότι κάποιος εδώ, Έλληνας, με την κρίση που υπάρχει, θα μπορούσε να δώσει τα χρήματά του και να μας εμπιστευτεί, εάν δεν πίστευε πραγματικά ότι κάνουμε κάποιο έργο? Εγώ δεν το νομίζω, γιατί βγάζουν από το στέρημά τους και έρχονται και φέρνουν το σακί με την τροφή που για αυτούς τα 15 και τα 20 ευρώ θα μπορούσαν να αγοράσουν κάτι για το παιδί τους. Οι εθελοντές και εκπρόσωποι του Φιλοζωικού Ομίλου κάλεσαν όλους τους αρμόδιους φορείς να συμμετέχουν σε μια ανοιχτή συζήτηση ώστε να αναζητηθεί ο λόγος που υπάρχουν τόσα πολλά αδέσποτα. Στόχος, όπως είπαν, είναι να βρεθούν λύσεις για την συνολική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.